Ο Τζιουζέπε και η Ελιζαμπέτα από το Παλέρμο ταξίδεψαν στο Βερολίνο για να γιορτάσουν την πρώτη επέτειο του γάμου του. Τη στιγμή τη επίθεση, απολάμβαναν αμέριμνη τη βόλτα του στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. <Συζεπίδι> Βλέπω κάποιε λάμψει και ακούω θορύβου. Βρέθηκα <Συζεπίδι> στο έδαφο γιατί με χτύπησε το φορτηγό. Δεν μπόρεσα να δω τίποτα γιατί αιμορραγούσα από μία πληγή στο μέτωπο. Μετά έψαξα να βρω τη σύζυγό μου και αυτή ήταν δίπλα μου. Τον βρήκα σε μία αγωνία, τον βοήθησε να σηκωθεί και μετά απομακρυνθήκαμε επειδή φοβηθήκαμε ότι υπήρχαν εκρηκτικά στο φορτηγό. Αντιληφθήκα αμέσω ότι πρόκειται για επίθεση. Δώδεκα άλλοι άνθρωποι δεν είχαν την καλή τύχη του ζευγαριού από την Ιταλία. Το φορτηγό που χτύπησε την Χριστουγεννιάτικη αγορά έκοψε το νήμα τη ζωή του. Ανάμεσά του η 60χρονη Ντάλια Ελιακήμα από το Τελαβί που βρισκόταν στο Βερολίνο για τουρισμό. Ο σύζυγός της παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Τις τελευταίες ώρες αναγνωρίστηκε η σωρός της 39χρονης Ιταλίδας Φαμπρίτσια Ντιλορέντσο που εργαζόταν σε μεταφορική εταιρεία στο Βερολίνο. Ο πολωνός οδηγός Λούκας Ούρμπαν βρέθηκε νεκρό στη θέση του συνοδηγού. Εκτιμάται ότι μέχρι την τελευταία στιγμή αντιστάθηκε στο δράστη.